Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα θέμα που αυτές τις μέρες είναι στην επικαιρότητα. Μία πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά τα απορρίμματα. Με αφορμή την κοινή λειτουργική απόφαση με την οποία τα αστικά στερεά απόβλητα θα μεταφέρονται στο Κοιτά Σερό, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανταποδοτικών τελών σε βάρος των πολιτών, εμείς σαν παράταση περιληπτικά θέλουμε να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας που αφορά τα απορρίμματα. Η περιοριστική νομοθεσία και οι μηχανισμοί εφαρμογής στην Ελλάδα ήταν πάντα ανεπαρκείς και παρακονίζονταν πλήρως όταν πρόκειται για τη διευκόλυνση των πάσης χρήσης των μεγαλοεπενδυτών. Η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν από τους πρώτους στόχους στην προσπάθεια για την ειδικοποίηση βασικών κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και που επιταχύνεται με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους και οδηγεί όχι μόνο σε μια δραματική κλιμάκωση της περιβαλλοντικής καταστροφής, αλλά και στην απώλεια δημόσιας περιουσίας και φυσικών πόρων απαραίτητων για την επιβίωση και την παραγωγή. Στον Αρκαδικό, οι ανάγκες στέγασης των νηπίων είναι μεγάλες, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πολύ στενάχωρο χώρο. Όπως ξέρετε, βρίσκονται σε ένα νηπιαγωγείο ξύλινο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μετά την προσωρινή παραλαβή του νέου νηπιαγωγείου, έχει πραγματοποιηθεί και η οριστική παραλαβή του νηπιαγωγείου. Ενώ το 14ο νηπιαγωγείο, αυτό που βρίσκεται πιο πάνω εδώ αριστερά στην Φιλίππου, και με προσωρινή παραλαβή έχει λειτουργήσει, γιατί δεν συνέβη το ίδιο και με τον νηπιαγωγείο του Αρκαδικού, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ δεν θέλω να θέσω κάποιο καινούργιο ερώτημα. Θεωρώ ότι ενθουσιάζει τα σκουπίδια στη φάση των ανταποδοτικών τελών στο πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Φαντάζομαι θα ενημερωθούμε σχετικά με την απόφαση αθλητική αποχηρική για τη μεταφορά των σκουπιδιών στις ΣΕΡΕΣ. Αυτό που θέλω να πω από πλευρά μου είναι το εξή. Έχω καταθέσει στις 5 Οκτώβριου που κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο δύο προτάσεις. Η μία αφορά την ανάπλαση της καρτέλα της Μαρίου και η άλλη αφορά το ζήτημα του αν, να δούμε αν υπάρχει πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή να ενταχθούμε με κάποιο τρόπο στην DFT, στο Παρανίστη, πάνω σε περί βάση της διαδημοτικής συνεργασίας, αν ποτέ θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για τις δύο αυτές ερωτήσεις και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 5 Νοέμβρη, φανταζόμαστε θα κάνουμε κάποιο άλλο, θα ήθελα να μάθω γιατί δεν έχει απαντηθεί ακόμα το ερώτημά μου. Θέλω οι ερωτήσεις ότι τίθενται εδώ πέρα, δεν τίθενται ούτε εμείς για να κάνουμε το κομμάτι μας, υποθέτω, ούτε για να στιμώσουμε κάποιον πια τίποτα. Ειλικρινά έχουμε θέσει δύο ερωτήματα, θέλουμε να περιμένουμε δύο απαντήσεις και δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος από τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει, αλλά θα ήθελα την απάντηση σε ερωτήσεις που έχω θέσει ήδη εδώ και ένα μήνα πριν. Όπως άλλωστε λέει ο κανονισμός και ένα μήνα πριν. Εγώ ανησυχώντας αυτό που είπατε, εδώ έχουμε παρεκκλαπεί όσον αφορά τα πρόεδρια σε εργατάσεις στους θέματος. Είναι ερωτήσεις και προτάσεις. Αν κάνω από τοποθέτηση, τότε πρέπει το σώμα όλο να μπει μέσα να κάνει και κυρίως κατά την πρότασή του, την τοποθέτησή του. Αν κάνω εγώ τώρα δύο σελίδες, τρεις σελίδες τοποθέτηση, και εγώ έχω τις δικές μου προτάσεις πάνω σε αυτές. Δεν θα έχουν σε διαδικασία, γιατί το θέμα πάει σε τακτική συνεδρίαση. Και τα περισσότερα με αυτά τα θέματα, μελλοντικά, θα βγουν στη συνεδρίαση για να συζητηθούν. Μπορούν εκεί λοιπόν όλες αυτές τις τοποθετήσεις και προτάσεις να μπουν εκεί. Θα βγει για την καταρκότητα, θα κάνουμε όλοι μας την τοποθετήσεις και όλες τις προτάσεις. Άρα αρχίζω και εγώ σε ένα κατεβατό εδώ, σε κάθε συνεδρίαση, μια ώρα θα έχω να σου κάνω τοποθέτηση. Αλλά θα προσεκτούν οι άλλοι μετά, γιατί άλλο η πρόταση, η ερώτηση, κάνει τοποθέτηση. Σήμερα έρθει στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου του Δήμου Δράμας, ημερομηνία 30/10/2014, το οποίο λέει ο Δήμος Δράμας και η Ορμανική Επιτροπή της Ομοιρούπολης καλούν μικρούς και μεγάλους μαθητές να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό αφίσας, ζωγραφία, φωτογραφία, το θέμα Χριστούγεννα. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα μέλη της Ορμανικής Επιτροπής, με ποια απόφαση ορίστηκαν και ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτής της Ορμανικής Επιτροπής. Γιατί εγώ είμαι μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΟΤΑ. Η ΕΚΟΤΑ στο προηγούμενο Συμβούλιο παρέλαβε 300.000 ευρώ για να διοργανώσει την Ομοιρούπολη. Οπότε, καλό είναι να ξέρω. Ευχαριστώ. Εγώ στο ίδιο θέμα θα αναφερθώ στην διαχείριση των απορριμμάτων και επειδή και από το κλίμα που διέκρινα διαπιστώνω ότι όλοι το θεωρούν σοβαρό, θεωρώ ότι με την άφηξη του Δημάρχου πρέπει να δει ως θέμα συζήτησης, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία του Δήμου και σε έναν βαθμό φυσικά και θέματα
ληφθούν σήμερα. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, νομίζω ότι πρέπει πολύ σύντομα, διότι η ΚΙΑ μιλάει για άμεσες αποφάσεις, πολύ σύντομα να συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Δήμος. Πρέπει να οριστεί συνεδρίαση για να συζητηθεί το θέμα. Εγώ θα πω μόνο τούτο όσον αφορά την ΚΙΑ, τη νέα ΚΙΑ που εμφανίστηκε στα χέρια του Δήμου. Και λέει αν και άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι χθες έπρεπε να είχε κλείσει ο ΧΑΔΑ της Δράμας. Νομίζω να αντιπολίτευσε, νομίζω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και περισσότερο θα αναφερθώ στον κύριο Λιντόπουλο, τον κύριο Καρθόπουλο και τον κύριο Σταφανίνη ότι έχουμε ολιγορήσει ως περιφέρεια με την ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδιασμού όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό είναι αποδεκτό από όλους. Ευθύνες πάμπολες. Έπρεπε να λειτουργήσει το σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν λειτουργήσε όμως. Επαναλαμβάνω ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες. Ενδεχόμενα και εγώ ομιλών, έχω και εγώ τις δικές μου ευθύνες όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχα διαδηλώσει πάλι αντιδήμαρχος τα καλύτερα. Ήρθε λοιπόν στα χέρια του Δήμου της Δράμας η γνωστή ΚΙΑ. Άμεσα κινήθηκε ο Δήμαρχος, έγινε σύγκληση των Δημάρχων του νομού, γιατί δεν είναι θέμα που απασχολεί μόνο τον Δήμο της Δράμας, απασχολεί όλους τους Δήμους του νομού. Και εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά η περιφερειακή ενότητα Δράμας θα μεταφέρει τα απορρίμματα στο πλέον αντιοδοτημένο κοιτά, στο παλαιόκαστρο του νομού Σερών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μεταξύ Ηράκλειας και Σιδηροκάτου. Η απόσταση, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, από τη Δράμα στο Παλαιόκαστρο είναι 240 χιλιόμετρα πήγαινε. Αυτό είναι ένα ακόμα τα ερωτήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως μιλήσατε και προηγουμένως, για τα τέλη και δικαιώματα, για την τιμολογιακή πολιτική των απορριμμάτων, όπως χαρακτηριστικά πολλές φορές αναφέρθηκα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Προσωπικά γεννάται σε μένα το ερώτημα. Για ποιο λόγο να φύγουμε εμείς και να αλλάξουμε περιφέρεια. Ότι πρέπει οι ερωτήσεις μας να απαντούνται στον εύλογο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, και όχι να παραμένουν στα σιρτάρια. Το λέω έτσι απλά για να μην πω κάτι διαφορετικό. Η ερώτηση είναι εξής. Πριν 8-9 μέρες έγινε μια μικρή θεομηνία στην πόλη της Δράμας, με αποτέλεσμα να σπάσουν κάποια δέντρα, να πέσουν κλονάρια, χίλια δυο και τα λοιπά, από πέφτα σε δρόμους και χίλια δυο άλλα. Συγκεκριμένα αναφέρω την λεωφόρο στρατού, από το ύψος το αρχικό έως το τρίτο δημοτικό σχολείο. Εάν πάτε μια βόλτα εκεί, θα δείτε ότι ειδικά από την αριστερή μεριά, τα σκουπίδια είναι γύρω στα 20 εκατοστά. Ο κόσμος πέφτει. Εχθές συγκεκριμένα μπροστά στα μάτια μου έπεσε μία γυναίκα. Και... Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί εγώ τρελαίνομαι όταν μιλάω, παρακαλώ σε βαθμό όπως κάνω το ίδιο. Ήθελα να ρωτήσω γιατί σε αυτό το διάστημα που πέρασε δεν έχουμε τις δυνατότητες, τουλάχιστον τα τελείως απαραίτητα. Δηλαδή δεν θέλω να είμαστε όπως ήμασταν στα πανσεδάκια. Θέλω να προβούμε στην καθημερινότητα. Όσο μπορούμε την καθημερινότητα του πολίτη να τη διευκολύνουμε. Ένα δεύτερο, ειδικά για το τρίτο δημοτικό, που είναι πάρα πολλά παιδιά. Και κάθε μέρα μπαίνουν και βγαίνουν παιδάκια. Ένα δεύτερο είναι για το θέμα που ανέφερα και προχθές για τον αθλητισμό. Περιμένω την απάντηση τι ενέργειες έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν για την αδειοδότηση όλων των αθλητικών χώρων του Δήμου Δράμας.
και θέλω, αν είναι δυνατόν, ο κύριος Μεκάνης να με ενημερώσει πότε ήρθε η εγκύκλειος που έπρεπε να γίνει η μελέτη για το πολυκριτήριο. Από τα λίγα που ξέρω και ενημερώνομαι είναι ότι, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και ίσως είναι το πιο σοβαρό θέμα που καλούμαστε να λύσουμε και αντιλαμβάνομαι όμως ότι είμαστε σε αδιέξοδο και είναι πολύ δύσκολες οι λύσεις. Και μάλλον οι λύσεις, μάλλον οι οριστικές, θα είναι μακροπρόθεσμες. Οπότε θα υποστούμε τις συνέπειες της ολιγορίας των προηγούμενων ετών. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Αναμένω περισσότερη πληροφόρηση από τον κύριο Δήμαρχο. Τέτοιου είδους θέματα, όπως είναι αυτό το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, πρέπει να έρθει σε ειδική συνεδρίαση. Βέβαια, έχουμε τα μεταφοδοτικά τέλη και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να κληθούμε να κάνουμε μάλλον να προσαρμογή λόγω και του κόστους που θα προκύψει. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να έρθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα αυτό και εκεί να κατατεθούν απόψεις, θέσεις των παρατάξεων γύρω από το ζήτημα αυτό. Το σίγουρο είναι ένα. Τι συνάδελφοι, αν δεν απαντήσουμε ή δεν κλείσουμε, μπορεί να το θεωρήσουν κάποια δυναμία. Δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί πιστεύω ότι τουλάχιστον το σύνολο των συναδέλφων το έχει παρακολουθήσει αυτό που θα πω τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης στην πρώτη του εμφάνιση, ακόμη για την ορκομοσία, στη δεύτερη του δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση, εδώ μέσα τρεις φορές, μας είπε όλους, δέστε μπροστά, μην κοιτάτε πίσω. Δέστε μπροστά, επικαλούμε τα πρακτικά την επόμενη φορά. Από τη γραμματεία θα σας τα βγάλω, θα σας διαβάσω μέσα σε δύο μήνες, πόσες φορές είπε, δέστε μπροστά, αφήστε το πίσω. Δεν είναι οξύμορο και γελίο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν έχει μεγάλο ποσοστό ειρωνίας αυτό που κάνει. Δηλαδή, προτρέπει εμάς να δούμε μπροστά, να μην σκαλίσουμε τίποτα από παρελθόν, δεν ξέρουμε τι αμαρτίες έχουν, σιγά σιγά έρχονται όμως, και αυτό μας προτρέπει συνεχώς να δούμε μπροστά. Είπατε ότι θα διαψευθούμε και μάλιστα από το πρώτο τρίμηνο. Μπορεί και να συμβεί και αυτό. Εδώ οι εξελίξεις είναι τόσο καταιγιστικές που στην περίπτωση όπου αγωνιστούμε και πάρουμε και πάμε τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο, τότε είναι βέβαιο ότι θα προβούμε σε άφηση. Προσέξτε όμως, δεν υπάρχουν ανελαστικές και μόνο πισόλυτες. Δεν υπάρχουν ανελαστικές και μόνο δαπάνες. Μία από τις τελευταίες δαπάνες που εγκρίνατε, για παράδειγμα, πριν αποχωρήσετε από την διακυβέρνηση του Δήμου, ήταν και αυτές οι 50.000 για την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού στον Ξηροπόταμο. Να σας θυμίσω ότι βόρειο-δυτικά του Ξηροποτάμου δώσατε, δαπανίσατε 50.000 ευρώ για να φωτίσετε τι εκεί. Να φωτίσετε Βοσκότοπο, να φωτίσετε Όμβρο Δεξαμενή, να φωτίσετε Ποιμνιοστάσια, να φωτίσετε τον χώρο όπου κάνουν βόλτα οι λαγοί το βράδυ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτή την επέκταση που την πλήρωσε ο αδραμινός πολίτης με 50.000 ευρώ, την πληρώνουμε κάθε μήνα και κάθε χρόνο και η αξία του μάλιστα είναι 900.000 ευρώ για 10 μήνες, του θέστην ένα 200 περίπου γιώνα το χρόνο. Τέτοιου είδους επεκτάσεις λοιπόν δεν είναι ανελαστικές αυτές οι δαπάνες. Είναι ελαστικές, είναι ελαστικότατες. Αυτό το είδος λοιπόν τις δαπάνες εμείς θα τις περιορίσουμε. Εσείς τις σπαταλίσατε, εσείς κάνατε τις πατάμες αυτές και ηλεκτροδοτήσατε ένα χώρο με 15 κολόνες όπου έχετε και το φωτισμό και εμείς λοιπόν αυτές τις 15 κολόνες μετά τις 11 το βράδυ θα τις βρίσουμε. Δεν χρειάζεται εκεί να καίνε για τους λαγούς που κυκλοφορούν το βράδυ. Άρα λοιπόν αυτή η δαπάνη δεν είναι καθόλου ανελαστική. Αυτή είναι ελαστικότατη. Και αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους δαπάνες θα περιορίσουμε. Να λοιπόν κύριε Καλφόπουλε και κύριε Ηλιόπουλε, πώς θα περιορίσουμε δαπάνες. Οι δαπάνες δεν είναι όλες ανελαστικές. Οι περισσότερες είναι όντως ανελαστικές. Αλλά πριν φτάσω σε εσάς, τον κύριο Στεφανίδη. Κύριε Στεφανίδη, σηκώσατε πολύ σχόλιο για να υπογραμμίσετε τι τελικά. Ζητήσατε να βρίσκεται η διευθύντρια των οικονομικών υπηρεσιών εδώ. Αφήσετε τον κύριο Τσολάκη. Το
ξέρουν όλοι ότι οι δαπάνες της μισθοδοσίας έχουν μειωθεί. Και όλες οι διευθύνσεις παραπονούνται ότι δεν έχουν προσωπικό. Έχουν μειωθεί και αυτό το ξέρουν όλοι. Γιατί? Γιατί μειώθηκαν οι εργαζόμενοι. Αλλά προφανώς θέλατε εσείς να υπογραμμίσετε το νόημα αυτού που θέλατε να πείτε. Το πιο τελικά, ότι υπάρχουν μειώσεις των μισθών και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλατε τελικά να πείτε. Υπάρχουν όντως μειώσεις μισθών. Το ότι οι διευθύνσεις ανταπεξέρχονται με λιγότερο προσωπικό, υπάρχουν όντως λιγότερο προσωπικό. Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα και παράλληλα άλλες δαπάνες πέρα του προσωπικού, οι οποίες έχουν αυξηθεί. Μέσα λοιπόν από αυτές τις αυξήσεις, εμείς προσπαθούμε και αγωνιάμε για το γραμμικό λαό και λέμε μηδενικές αυξήσεις. Παρόλο το ότι οι υπόλοιπες δαπάνες όλες έχουν αυξηθεί.